Κύριε Δασούλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Να είστε καλά. Και θέλω να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που είδα να αναδεικνύει και σήμερα, να αναδεικνύει και ο Ριζοσπάστης από το Σάββατο ουσιαστικά και την Κυριακή. Αλλά και σήμερα έχει πάρει και άλλες διαστάσεις μετά το δημοσίευμα των Financial Times. Ζητούν λοιπόν η Ελλάδα με μία ακόμη ευρωπαϊκή χώρα να δώσει την Ισπανία. Την Ισπανία, Patriot και S-300 στην Ουκρανία, δίνοντας, λένε οι Αμερικανοί, τη δική τους έγγραφη εγγύηση ότι αν οι Τούρκοι κάνουν κάτι θα παρέμβουν οι Αμερικάνοι. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό και να σας ρωτήσω σαν γεγονός ένα σχολιασμό και αν τα θέματα άμυνας συνολικά μπορούν να μπουν στην ατζέντα της συζήτησης των ευρωεκλογών. Μα έτσι κι αλλιώς είναι στην ατζέντα της συζήτησης των ευρωεκλογών, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες πράξεις που εμπλέκουν τη χώρα μας, το λαό μας, σε μεγαλύτερους κινδύνους, και ένα από αυτά είναι το δημοσίευμα για παράδοση αντιεροπορικών στην Ουκρανία. Συζητιέται αυτό το ενδεχόμενο από την Ελλάδα και την Ισπανία. Σε συνέχεια, ας πούμε, παράδοση βλημάτων λευκού φωσφόρου διαμέσου της Τσεχίας, που υπάρχει και απόφαση από την Ελλάδα. Όλα αυτά, για όλα αυτά έχουμε προειδοποιήσει και αποδεικνύεται ότι, μια και λέτε για την εγγύηση της Αμερικής και του ΝΑΤΟ γενικότερα και σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, ότι αυτή η εγγύηση εντός εισαγωγικών όλα αυτά τα χρόνια δίνει αέρα στα πανιά και των τουρκικών απειλών, αλλά εμπλέκει και τη χώρα μας πιο βαθιά σε υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, και κάνοντάς την μαγνήτη αντιπίνων από πολέμους που γίνονται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η χώρα μας είναι τώρα, ας πούμε, σε δύο πολέμους. Ένα με αποστολή όπλων στην Ουκρανία, και μην ξεχνάμε και τη φρεγάτα που είναι κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα, τη φρεγάτα Ύδρα, εκεί που γίνεται η σφαγή των Παλαιστινίων από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Γι' αυτό αποκτάει ιδιαίτερη σημασία να δυναμώσει ο αγώνας για απεμπλοκή της χώρας μας από όλους αυτούς τους σχεδιασμούς και τους πολέμους, να κλείσουν τώρα, να μην υπάρχει καμία διευκόλυνση στους πολέμους, να κλείσουν οι βάσεις που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω είναι η καλύτερη εγγύηση για το λαό μας. Μάλιστα. Κύριε Τασιούλα, οι ευρωεκλογές ουσιαστικά φαίνεται ότι παίρνουν και χρώμα εθνικών εκλογών, γιατί η κυβέρνηση βάζει το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, Μητσοτάκης ή σταθερότητα, και σε αυτή την πρόκληση δεν είναι αρνητικά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, τελικώς ο πολίτης, κατά την άποψη του κόμματός σας, θα πάει σε ευρωεκλογές με γνώμονα ψήφου τα εθνικά προβλήματα ή την ανάγκη να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν γενικότερα προβλήματα που αφορούν τις περισσότερες χώρες και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τα προβλήματα καταρχήν που αφορούν και τις περισσότερες χώρες, όταν μιλάμε για προβλήματα για τους εργαζόμενους, αφορούν τόσο και σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επειδή ακούμε συνέχεια ότι το ΚΚΕ εκφράζει με σταθερότητα τις θέσεις του, και το αποδεκόμαστε ότι με σταθερότητα εκφράζουμε τις θέσεις μας, και που είναι για την υπεράσπιση του συμφερόντων του λαού μας, πρέπει να πούμε ότι σταθερά και τα άλλα κόμματα εκφράζουν τη συμφωνία τους για όλα αυτά που συνδιαμορφώνονται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουν αντανάκλαση, έχουν συγκεκριμένες συνέπειες στο λαό. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα κόμματα σταθερά προωθούν την πράσινη ανάπτυξη και το χρηματιστήριο ενέργειας, που σημαίνει, μεταφράζεται σε φουσκωμένους, παραφουσκωμένους λογαριασμούς που πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα. Με σταθερότητα προωθούν τις εργασιακές αλλαγές, την ευελιξία στην εργασία, τις συλλογικές συμβάσεις, το πάγωμα, την ελαστικοποίηση των ωραρίων και την ενεργοποίηση της εργασίας, τη λογική κόστος ωφέλους
Όχι, συγκεκριμένα αποτελέσματα τα είδαμε με το σιδηρόδρομο. Mm-hmm. Μπορούμε να τα καταλάβουμε και με τα αντιπλημμυρικά έργα. Έχει σημασία να το πω ότι για να φτιαχτούν, να επιλεγούν να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα με βάση το σχεδιασμό και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά επιλέγονται μόνο όταν το κόστος κατασκευής είναι μικρότερο από το κόστος αποζημιώσεων όταν θα συμβεί μια καταστροφή. Και μαζί από κοινού όλα τα κόμματα προωθούν τη γραμμή, όπως είπαμε και στην αρχή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους υπεριαλιστικούς πολέμους, και σταθερά υπάρχει ένα άλλο σημείο, τους δεκάδες, τους εκατεντάδες αντεργατικούς νόμους που ψηφίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε ΠΑΣΟΚ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, από όποια θέση και αν είναι κυβέρνηση ή αντιπολίτευση, τους υλοποιούν κατά γράμμα με το επιχείρημα ότι το κράτος έχει συνέχεια. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε το δίλημα και να το δουν οι εργαζόμενοι, απέναντι στη σταθερότητα που επικαλείται ο Μητσοτάκης, που είναι μια συγκεκριμένη σταθερότητα και παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα εις βάρος των εργαζομένων, το ΚΚΕ αντιπαραβάλλει τη σταθερότητα της ανάπτυξης των αγώνων, του δυναμώματος της πραγματικής ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης, που θα βάλει εμπόδια και σε όλη αυτή τη λέλαπα των αντεργατικών μέτρων και θα βοηθήσει το λαό μας να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα βοηθούν τη ζωή του, θα δημιουργήσει νέες προϋποθέσεις, θα απελευθερώσει δυνατότητες και δυναμική στο δρόμο για μια Ευρώπη πραγματικά Μάλιστα. των λαών, για μια Ευρώπη του σοσιαλισμού. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα, δηλαδή. Αν θα είναι δυνατός ο λαός να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή αν, να το πω και λίγο πιο σχηματικά, θα υπάρχει μια επιβεβαίωση και θα λέει ο Μητσοτάκης πάλι είμαι το 41%, θα λέει ο Κασελάκης αναβαπτίστηκα, θα λέει το ΠΑΣΟΚ ξεχάστηκαν όλα αυτά που έκανα τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να έχουν αλλάξει τίποτα από τη γραμμή κύριε Τασιούλα, όση ώρα μιλούσατε, έχω ένα μήνυμα από μία φίλη ακροάτρια, την κυρία Μίνα, η οποία μου θέτει το εξής ερώτημα. Λέει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κουκούε το οποίο είναι κατά της Ευρώπης ζητάει την ψήφο μας. Μήπως είναι κοροϊδία? Ίσα ίσα, που αυτό είναι η μεγαλύτερη εγγύηση. Γιατί όλοι οι άλλοι ομογνωμούν και ομοφωνούν ακόμα και στις ψηφοφορίες με αυτά που βιώνει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα τα αποτελέσματα. Μπορούμε να τα πούμε και με το 13ωρο του νόμου Γεωργιάδη. Είναι μια επεξεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δουλεύεις εννοώ και σε δεύτερο εργοδότη, που ήρθε και έγινε νόμος του κράτους εδώ, για να κρυφτεί ότι ο μισθός, ο βασικός μισθός, δεν φτάνει για να βγει ο μήνας. Και η απάντηση που δίνουν οι κυβερνήσεις και τα άλλα κόμματα έχουν ψηφίσει αυτές τις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απάντηση λοιπόν είναι δουλέψτε περισσότερες ώρες. Είναι εξοργιστική. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Η απάντηση που έδωσε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός Εργασίας, στους συνταξιούχους, όταν πήγαν και τις ζήτησαν τα δώρα που έχουν κοπεί εδώ και 11 χρόνια, τους είπε ποια δώρα να σας δώσουμε, τώρα έχετε τη δυνατότητα να πάτε να δουλέψετε. Ψήφισε ο κύριος Γεωργιάδης την δυνατότητα να πάτε να δουλέψετε. Και μάλιστα είναι εξοργιστικό ακόμα περισσότερο όταν αυτή τη δυνατότητα στη δίνουν και σαν δικαίωμα επιλογής. Λένε δεν είναι υποχρεωτικό, μπορείτε να δουλέψετε. Εντάξει, υποχρεωτικό δεν είναι να πάω και στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί και να μην πάω και να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Πείτε μου υποχρεωτικό κάτι. Δεν είναι και η φορολογία των εφοπλιστών. Πείτε αν θέλουν πληρώνουν. Πείτε μου κάτι κύριε Τασιούλα. Φαντάζομαι γνωρίζετε, η ακροάτριά μας, η κυρία Χαρά, ρωτάει το εξής. Το εξάωρο που πάει να καθιερωθεί αφορά τον ιδιωτικό τομέα ή και το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο? Το εξάωρο θα εννοεί, εντάξει, εξάωρο έγραψε. Ναι, ναι, άμα ήταν εξάωρο χωρίς μείωση αποδοχών, το ζητάνε τα συνδικάτα. Το εξαήμερο θα εννοούσε η ακροάτρια. Ναι, πρέπει να το επιβάλλουν το εξάωρο οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους, γιατί από άποψη συνθηκών και είμαστε στο 2024, αυτό έπρεπε να συζητάμε σήμερα και όχι με όρους 100 χρόνια πίσω. Το εξαήμερο, το απάντησε, το εξαήμερο το διόρθωσε. Είναι το ίδιο, είναι το ίδιο,
αφορά μια προσπάθεια και μια νομοθετική ρύθμιση να γενικευτεί ο χρόνος εργασίας, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμοι οι εργαζόμενοι όλες τις ώρες, όλες τις μέρες, με τον τρόπο που θέλει ο κάθε εργοδότης. Σήμερα, επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να μιλάμε για μείωση των ωρών εργασίας. Θα έπρεπε να μιλάμε για πεντήμερο θεσμοθετημένο και για μισθούς που θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων. Αλλά ακόμα και αυτό, η δυνατότητα των εργαζομένων να διεκδικήσουν καλύτερους μισθούς, είναι παγωμένη αυτή η δυνατότητα και ισχύει ο περίφημος νόμος Βρούτσι Αξιόγλου που καθορίζει ο Υπουργός Εργασίας ποιος θα είναι ο κατώτερος μισθός. Καταλαβαίνετε πόσο δημοκρατία υπάρχει ακόμα και αυτό, τη διεκδίκηση, να διεκδικήσουμε εμείς οι εργαζόμενοι, άχοντας απέναντί μας τους εργοδότες. Ποιος θα είναι ο κατώτερος μισθός, παρεμβαίνει το κράτος και λέει θα το καθορίζω εγώ. Με όλα τα άλλα που είναι δίπλα στον κατώτερο μισθό, που κρατούν το μισθό. Το ΚΚΕ είναι υπέρ της των συλλογικών συμβάσεων, όχι με ορισμό, με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και τα λοιπά. Ο μισθός ο κατώτερος... Αυτό όμως μπορεί να γίνει, γιατί νομίζω είναι γιατί μνημονιακή να υποχρέωση να ορίζει το κατώτατο. Αυτό πρέπει από... να το απαντήσουν, πρέπει να το απαντήσουν όλα τα άλλα τα κόμματα που σηκώνουν και σε προεκλογικό χρόνο τη σημαία ότι είναι με τα δικαιώματα των εργαζομένων, μια θυμούνται ότι έχουν καταργηθεί τα μνημόνια και μια επικαλούνται τους μνημονιακούς νόμους, και συμβαίνει αυτό που σας είπα στην αρχή, όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση, το επιχείρημά τους είναι ότι το κράτος έχει συνέχεια ως προς τα αντεργατικά μέτρα, αλλά απέναντι στις διεκδικήσεις των εργαζομένων δεν έχει καμία συνέχεια, ακόμα και αν καταφέρουν οι εργαζόμενοι έστω και σε δέσμευση να αποσπάσουν κάτι, μόνο τους γίνεται το rotation του ανασχηματισμού και έρχεται ο καινούργιος υπουργός, λέει τραβάτε βρείτε τα με τον προηγούμενο. Μάλιστα. Που σας έταξε. Πείτε μου κάτι. Όπως συνέβη με τους οικοδόμους. Για να προλάβω για το χρόνο, γιατί μας μείνανε 5 λεπτά, ξέρετε, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πάντα αμήλικτος. Έχετε δίκιο. Οι ευρωεκλογές, με βάση τις δημοσκοπήσεις και στις άλλες χώρες και στη χώρα μας, αναδεικνύουν μια δυναμική των δεξιών και ακροδεξιών κομμάτων. Θέλω να το συζητήσουμε. Γιατί λοιπόν όταν η Ευρώπη έχει τεράστια προβλήματα φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, δημόσιου συστήματος υγείας, οικονομίας, μισθών, αντί να πάνε όπως λέτε εσείς προοδευτικά, πηγαίνουν προς τα δεξιότερα. Και αν υπάρχει κίνδυνος από αυτό. Ναι, πρέπει να όποιος και αν είναι ο κίνδυνος θα τον αντιμετωπίσει ο λαός. Αλλά πρέπει να εξετάσουμε πώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και ποιοι φουσκώνουν τα πανιά σε τέτοιες δυνάμεις, φέρνοντάς τες και σε θέση αντισυστημικών δυνάμεων που δεν είναι τέτοιες σε κάθε χώρα και στη χώρα μας. Ας πούμε εδώ το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου από τον κύριο Πρωθυπουργό χαρακτηρίστηκε αντισυστημική δύναμη, αν είναι δυνατόν. Αντισυστημική δύναμη που είναι με τα μπούνια στη στήριξη της αντιλαϊκής πολιτικής. Είναι άλλο πράγμα ότι μπορεί να λαϊκίζει, αλλά δεν έρχεται σε αντίθεση με την αντεργατική πολιτική. Την κοινή αγροτική πολιτική την έχει ψηφίσει. Άρα πρέπει να δούμε και ένα σωρό άλλα. Άρα πρέπει να δούμε το περιβάλλον που τέτοιες δυνάμεις μακιγιάρονται και όταν φουσκώνουν τα πανιά τους, μακιγιάρονται από το ίδιο το σύστημα, μετά αρχίζει το ίδιο το σύστημα να λέει αμάν τι πάθαμε. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο φόβο απέναντι σε όλους αυτούς, γιατί πολεμάμε και αντιμαχόμαστε όλο το σύστημα και με τις εφεδρίες του και με τις συμπληρωματικές του δυνάμεις. Και πιστεύουμε βαθιά ότι ο λαός είναι εκείνος που θα βάλει stop σε όλα τα ενδεχόμενα και σε όλες τις εκδοχές ενσωμάτωσης τελικά της δυσαρέσκειας. Να σας πω όμως, αν ο λαός όμως επιλέξει κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, τότε τι θα πούμε.
Επέλεξε και το 2009 και το 2012 επέλεξε, αλλά η τελική καταμέτρηση συνέβη όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να πω και τη Χρυσή Αυγή. Υπήρξε περίοδος που την προωθήσανε, αλλά το τελικό αποτέλεσμα βλέπετε ποιο είναι σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος του ΚΚΕ? Εμείς, όπως ξέρετε, πάντα βάζουμε εκλογικό στόχο να ανεβούμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν βάζουμε αριθμητικούς. Και αυτό είναι το λογικό. Δεν μπορεί να πούμε ότι θα βάζουμε στόχο λιγότερο. Όσο το δυνατόν περισσότερο. Και υπάρχουν οι προϋποθέσεις πραγματικά, ρεαλιστικά, αντικειμενικά, να ανέβει πολύ ψηλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και να ενισχυθεί αυτό το ρεύμα. Μικρό στην αρχή που είδαμε πέρσι στις βουλευτικές εκλογές, αλλά επιβεβαιώθηκε και στις δημοτικές εκλογές, το ρεύμα αμφισβήτησης, και το βλέπουμε καθημερινά και μέσα στους εργατικούς αγώνες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιάννη Τασιούλα, να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.